σημασία ό,τι και να γίνεται, όσα τρεξίματα και να κάνουμε, όταν τελειώνει μια άσκηση, ποτέ δεν θα κάθεστε κάτω. Οκ, okay, ποτέ, ποτέ. Περπατήστε, κάντε κάτι. Όπως είμαστε εδώ, η δεξιά πλευρά, η πλευρά της Λίδας, θα πάει στη σκάλα. Πάρ' την πλευρά σου. Η πλευρά της Χριστίνας θα πάει στα κοντάρια. Πάμε. Τι έχω σε Μαριά. Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Στο Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου, είμαστε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σταύρος Νιάρχος, όπου ήρθαμε για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Φίνικα Καλυθέας. Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Φίνικα Καλυθέας ξεκινάει από σήμερα την προετοιμασία της για την καινούρια αγωνιστική χρονιά. Εδώ φεύγουμε τρέξιμο εξωτερικά. Γυρίζω χαλαρά, όλο χαλαρό. Δεν ανεβάζω ταχύτητα με ένα ρυθμό. Εδώ κάνω διπλό πάτημα στη σκάλα. Το δείχνω μία φορά. Κοίταξε με, Χριστίνα, Μαργαρίτα. Εδώ. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Χαλαρό τρέξιμο πίσω. Δουλεύουμε χρόνο. Χαλαρά όλα αυτά. Με ένα ρυθμό, χαλαρά. Έξω, 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 έξω πίσω. Διπλό πάτημα πίσω. Οκ. Okay. Μένουμε στη σκάλα, μη φτιάχνει. Όχι, γυρνάμε πίσω και ξανά στη σκάλα. Βλέπετε σκάλα συνέχεια, εσείς βλέπετε ποτέ από την πόρτα. Οκ. Κάνουμε αυτό το μπαρ και πάμε για την πιο να παίξετε. Πάμε. Πάμε, όλα πάμε. Ένα επιταχυνικό με ένα ρυθμό που σκηνά. Πάμε, ένα ρυθμό, ωραία. Πάμε. Με πάτημα. Παρακολουθούμε την πρώτη προπόνηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Φίνικα Καλυθέας. Η γυναικεία ομάδα του ποδοσφαίρου του Φίνικα Καλυθέας ξεκινάει από σήμερα την προετοιμασία της για την καινούρια ποδοσφαιρική χρονιά. Παρακολουθούμε την προπόνηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Φίνικα Καλυθέας. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Σήμερα η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Φίνικα Καλυθέας ξεκίνησε την προετοιμασία για την καινούρια ποδοσφαιρική χρονιά. Είμαστε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σταύρος Νιάρχος στην Καλυθέα. Ό,τι κάνει εδώ, βγαίνει στο κύπελλο.
χέρια πόδια, χέρια πόδια. Ωραία, 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 ωραία. Ωραία. 3,5 είμαστε. 1,5 ακόμα, κορίτσια. Πολύ καλά. Πάμε. Κίσα, πάμε. Μπράβο, 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 μπράβο. Μπράβο, Χριστίνα, πολύ καλύτερο. Μέχρι τα μισά το πήγε. Από ένα τελευταίο και σταματάμε. Πάμε. Όλες από ένα τελευταίο και σταματάμε. Είμαστε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σταύρος Νιάρχος στην Καλλιθέα και στην πρώτη προπόνηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Φίνικα Καλλιθέας. Πόδια πιο έντονα, πιο βαθιά. Μπράβο. Πάμε, πάμε, πάμε. Εκεί, εκεί. Πολύ καλά. Καλές αναπνοές. Σε όλη τη διάρκεια της προπόνησης, καλές αναπνοές. Μύτη στόμα, μύτη στόμα, συνέχεια. Καλά, είστε να δει. Άμα είναι να πέσεις. Μπράβο, τραβήξτε. Πάμε πιο έντονα, εδώ, εδώ, έντονα, μπροστά, μπροστά, μπροστά. Κάντε 3-4 βυθίσεις και αλλάξτε. 3-4 βυθίσεις και αλλάξτε. Δυναμικά, έντονα. Πάμε λίγο. Πάμε εδώ. Τραβάω. Αφήνω. Άλλο πόδι. Τραβάω. Αφήνω. Να νιώσω το σφίξιμο στο τερακέφαλο. Τραβάω. Αφήνω. Πάμε. Ωραία. Τραβάω. Αφήνω συνέχεια. Πολύ ωραία. Και φτιάξε μου τώρα τα γκρουπ εδώ. Κάνουμε αυτό το κομμάτι. Πίνουμε νεράκι και σας βάζω να παίξετε. Πάμε. Ποιος είχαμε πρώτο εδώ? Γιουργίτσα, πες μπροστά. Η Κόλλα και ούτω καθεξής. Εδώ το δουλέψτε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χέρια, χέρια, χέρια. Μετράω. Ένα, δύο, ένα, δύο, χέρια. Μπράβο, Γεωργία, μπράβο, Γεωργία. Ένα, δύο, χέρια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Είμαστε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σταύρος Νιάρχος στην Καλλιθέα και στην πρώτη προπόνηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Φίνικα Καλλιθέας. Καλή χρονιά με υγεία. Πάμε, 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 πάμε. Εκεί χαμηλώνω σώμα, τόλ χαμηλώνω, δεν σταματάω, χαμηλώνω είπα, δεν σταματάω. Ah!
κάνετε από δύο, μετρήστε από δύο και τέλος. Όλες από δύο και Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον νέο προπονητή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Φοίνικα Καλλιθέας, τον Γιάννη Μοσχονησιώτη. Γεια σας. Γιάννη, λοιπόν, καλησπέρα. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Επίσης. Με υγεία. Πάνω απ' όλα. Και να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά, έτσι, να είναι κανονικό πρωτάθλημα, Γιάννη. Ναι, αυτό είναι που θέλουμε όλοι. Και τα παιδιά και οι παίκτριες και εμείς οι προπονητές. Να βγούμε πάλι στην κανονικότητα και να μπορέσουμε να αθληθούμε όλη τη χρονιά χωρίς να μας κόψουν. Ωραία. Γιάννη, σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Φοίνικα Καλλιθέας. Ναι, σήμερα ξεκινάμε επίσημα. Οι προπονήσεις μας θα είναι την Τρίτη σε αυτό το γήπεδο 7 και 4 με 8.30, Πέμπτη και Παρασκευή πάλι σε αυτό το γήπεδο 10 παρατέταρτο με 11. Οπότε από σήμερα ξεκινάμε και επίσημα και όποιος θέλει μπορεί να μας βρει εδώ πέρα, στο γήπεδο του Νιάρχος. Ένα νεανικό ρόστερ, έτσι, Γιάννη. Ναι, πάνω απ' όλα θέλουμε να δουλεύουμε με νέα κορίτσια και δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Θέλουμε να έρχονται παίκτρες που θέλουν να παίζουν ποδόσφαιρο ανεξαρτήτου ηλικία. Σε μένα αυτό με νοιάζει. Αυτή που έχει θέληση να παίξει ποδόσφαιρο και 40 χρόνια να είναι, να έρθει εδώ να παίξει μπάλα. Ωραία. Γιάννη, τι να περιμένουμε από την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Φοίνικα Καλλιθέας την καινούρια ποδοσφαιρική χρονιά. Με τη δική σου σφραγίδα, έτσι. Θέλουμε να μονταριστούμε καλά μέσα στο Σεπτέμβριο, πάνω απ' όλα να γίνουμε μια οικογένεια, ένα καλό σύνολο. Η ομάδα θέλει να έχει τη δική της ταυτότητα και θα το βρει, θα το βρούμε. Ωραία. Το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί ή να περιμένουμε ακόμα έτσι και άλλες παίκτριες? Ακόμα, θα έχει και άλλες παίκτριες. Περιμένουμε και κάποιες παλιές που λόγω σεζόν δεν έχουν γυρίσει. Θα έχουμε μεγάλο, καλό υλικό φέτος. Αυτό πιστεύω. Υγεία να υπάρχει και θα βρεθούν όλα. Ωραία. Εάν κάποιο κορίτσι θέλει να έρθει στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Φοίνικα Καλλιθέας, πού μπορεί να απευθυνθεί η coach? Μπορεί να απευθυνθεί σε μένα. Υπάρχει στο Facebook η ομάδα, έχουμε σελίδα ο Φοίνικας. Μπορεί και να βρείτε το τηλέφωνό μου, να επικοινωνήσει μαζί μου για ό,τι χρειαστεί να θα τα αναλύσουμε. Και τις ώρες που είπα, είμαστε εδώ, είναι ευπρόσδεκτη να έρθει και να δοκιμάσει, εννοείται. Έτσι, δεν δεσμεύομαι καμία. Ωραία. Θα δώσετε και κάποια φιλικά παιχνίδια? Θα δώσουμε, δεν τα ανακοινώνω ακόμα επίσημα, γιατί δεν έχουμε κανονίσει μέρες και αυτά. Θα παίξουμε όμως. 3-4 παιχνίδια θα παίξουμε. Ωραία. Coach, να ρωτήσω και την άποψή σου για το ποδόσφαιρο γυναικών. Ποια είναι η δική σου άποψη? Πιστεύω ότι έχει ανέβει τελευταία το επίπεδο του ποδοσφαίρου γυναικών. Έχει ανέβει. Δεν είναι μόδα το ποδόσφαιρο. Εγώ στο ποδόσφαιρο των γυναικών είμαι από 20 χρονών από παιδί. Πρώτα ξεκίνησα με αυτό παρά με το αντρικό. Οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες. Ό,τι κάνει ένας άντρας πρέπει να το κάνει και μια γυναίκα. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν αλλάζει κάτι. Για μένα δεν υπάρχει διαφορετικότητα. Είναι το ίδιο πράγμα. Ωραία. Coach, κλείνοντας έτσι το δικό σου μήνυμα, τη δική σου ευχή εν ώψη της καινούριας ποδοσφαιρικής χρονιάς. Χαμόγελο, ηρεμία και όλα θα πάνε καλά. Αυτό. Και κάθε επιτυχία έτσι και σε σένα και στο Φοίνικα Καλλιθέας. Και σε όλες τις ομάδες της Ελλάδος, σε όλες τις γυναικείες ομάδες της Ελλάδος. Να είναι όλοι καλά, να έχουν υγεία, διάθεση και όλα θα τα βρούμε. Ωραία. Εδώ είμαστε να τα λύσουμε. Coach, να σε ευχαριστήσω, να σε αφήσω να συνεχίσει την προπόνηση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα φωνάξεις Μπέρις. Λοιπόν, είπες κορίτσια, ελάτε εδώ. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαι η Χριστίνα. Χριστίνα Χριστίνα Οτέμπερη ονομάζομαι. Είμαι
εδώ στο Φίνικα. Πρώτη μέρα ξεκινήσαμε σήμερα, όπως είδατε. Έχω μαζευτεί πολλές κοπέλες. Λίγο πιο δυνατά, ναι, γιατί είναι και η μουσική. Είναι η μουσική, εντάξει. Έχω μαζευτεί πολλές κοπέλες. Υπάρχει συμμετοχή, αυτό είναι πολύ θετικό. Και πιστεύω θα πάει πολύ καλά φέτος. Χριστίνα, σου έλειψε το ποδόσφαιρο, ναι, κοντά 8 μήνες, έτσι. 8 είχες μήνες, να έρθεις, ναι, σε, να πατήσεις γήπεδο. Ναι, και όχι μόνο αυτό, μου έλειψε και το κλίμα της ομάδας, με τα κορίτσια, γιατί είμαστε και μια παρέα. Και γενικά τώρα περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσουμε. Η πρώτη σου, όταν πάτησες στο γήπεδο, πώς ένιωσες και είδες τις συμπαίκτριες, τις φίλες σου μετά από σχεδόν 8 μήνες? Είχα ενθουσιασμό, είχα μεγάλο ενθουσιασμό. Το περίμενα πώς και πώς να μαζευτούμε όλες μαζί, να κάνουμε προπόνηση. Είναι κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ όλοι, όλα τα κορίτσια. Το περιμέναμε. Ωραία. Και με προπονητή έτσι το Γιάννη Μοσχονησιώτη. Ναι. Δεν είναι καινούριος προπονητής, τον είχαμε και πριν ένα χρόνο περίπου, το ξέρουμε. Νεανική ομάδα ο Φοίνικας Καλυθέας. Ναι, τρία χρόνια υπάρχει το γυναικείο τμήμα. Τρία χρόνια υπάρχει. Και ναι, αυτό. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει φέτος. Ελπίζουμε να πάνε και όλα καλά με το θέμα του κορονοϊού. Να κρατάμε τις αποστάσεις. Και γενικά έχουμε πάρα πολύ ενθουσιασμό όλες οι κοπέλες. Ωραία. Το δικό σου μήνυμα, τη δική σου ευχή έτσι εν ώψη της καινούργια σεζόν, ναι, Χριστίνα. Η δική μου ευχή είναι να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε γενικότερα. Και να συνεχίσουμε με πάθος και ενθουσιασμό και για το άθλημα που μας αρέσει. Και να, τι να περιμένουμε από την γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Φοίνικα Καλυθέας στο καινούριο πρωτάθλημα? Να περιμένουμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που αφήσαμε την προηγούμενη φορά. Είχαμε κάνει καλή συμμετοχή την πρώτη χρονιά που συμμετείχαμε στο πρωτάθλημα. Και φέτος, αν όχι άνοδο, τουλάχιστον που θέλουμε και την άνοδο φυσικά, αλλά θέλουμε να χτίσουμε μια πολύ ωραία ομάδα που να αφήσει. Να έχει και μέλλον. Ωραία. Αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα βγούνε τέρμα? Μέρη, θα μου πεις λίγο. Θα αλλάζουμε συνέχεια. Ελεύθερα.
πάμε. Όπως σε βολεύει στην αφήνεια. Έλα. Πάμε με το Λενιό. Έχω και την κάμερα. Λενιό, πήγαινε. Πάρε και το Λενιό μαζί. Γεωργιά, εσένα σε θέλω πιστό. Έλα, τι κάνω. Γιατί το πάρεις πιστό. Σε θέλω πιστό. Εδώ θα είσαι. Ναι. Θα σε λίγο πίσω. Γεωργιά. Εντάξει, πήγαινε μια πιστό. Εδώ μου είπες. Μαργαρίτα, δεξία. Κορίτσια, ελεύθερα, οι μαύρες, προσέχουμε το Λενιό, ε! Υποκλωσάω! Ό,τι και να γίνει, όχι βουλούχι μόνο, ε! Κρατήστε θέσεις και κλάτσετε και... Πίσω! Γίνε, άλλαξε! Εδώ! Δες με, έλα! Δεν πειράζει,